Παρά τη φαινομενική ηρεμία που επικρατεί στην Ουκρανία, οι μάχες στο Ντόνετσκ συνεχίζονται με αμύωτη ένταση. Εκεί η εκεχηρία υπάρχει μόνο στα χαρτιά. Το αεροδρόμιο της περιοχής έχει μετατραπεί σε πεδίο μάχης μεταξύ των Ουκρανικών στρατευμάτων και των φιλορώσων αυτονομιστών. Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, από τις 6 Σεπτεμβρίου, όποτε και τέθηκε σε ισχύ η εκεχηρία, στο Ντόνετσκ σκοτώνονται κατά μέσο όρο 10 άνθρωποι την ημέρα. Μία ημέρα μετά την έναρξη της εκεχηρίας στις 6 Σεπτεμβρίου και μέχρι τις 6 Οκτωβρίου, 331 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί και 831 έχουν τραυματιστεί. Κατά μέσο όρο σκοτώνονται περίπου 10 άνθρωποι την ημέρα. Οι φιλορώσοι αυτονομιστές στην Ανατολική Ουκρανία συνεχίζουν να οχυρώνονται. Πλέον και πολλές γυναίκες έχουν πάρει τα όπλα και συμμετέχουν στις επιχειρήσεις.